Στις 12 Ιουλίου του 1997, ένα αεροπλάνο των κουβανικών αερογραμμών απογειώθηκε από τη Σάντα Κρούς της Βολιβίας με προορισμό την Αβάνα της Κούβας. Ο επικεφαλής της κουβανικής ομάδας ανθρωπολόγων Χόρχε Γκονζάλες Πέρες επέστρεφε στην πατρίδα του μαζί με τη σωρό του Ερνέστο Τζεκεβάρα. Είχαν περάσει 30 χρόνια από τότε που οι Βολιβιανοί στρατιωτικοί είχαν σκοτώσει τον Τζε και δεν αποκάλυπταν σε κανέναν που τον είχαν θάψει. Λίγες ημέρες πριν, στις 27 Ιουνίου του 1997, οι ανθρωπολόγοι από την Αργεντινή και την Κούβα που έκαναν τις ανασκαφές στο Βιγιαγράντε της Βολιβίας εδώ και 2 χρόνια, από το 1995, ανακάλυπταν τις πρώτες 3 σωρούς. Εκείνη με τον αριθμό 2 δεν είχε χέρια. Από τον καρπό και κάτω τα οστά είχαν αφαιρεθεί με χειρουργικό τρόπο, όπως ακριβώς είχε γίνει 30 χρόνια πριν, στις 10 Οκτωβρίου του 1967, όταν ο γιατρός Αμπραάμ Μπατίστα έκοψε τα χέρια του Τζε Γκεβάρα και τα έβαλε στη φορμόλη, αφού πρώτα είχαν πάρει τα δακτυλικά του αποτυπώματα για να μην αμφισβητήσει κανένας ότι ο νεκρός ήταν ο Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα. Ο επικεφαλής της κουβανικής ομάδας των ανθρωπολόγων που έκανε τις ανασκαφές Χόρχε Γκονζάλες Πέρες δήλωνε τότε με σεβασμό και ταπεινότητα ότι αυτό το έβριμα, η σωρός χωρίς χέρια δηλαδή, μπορεί για τις ανακοινώσεις των δημοσιογράφων και για τον τύπο να ήταν αρκετά για να λένε πως η σωρός ανήκει στον Τζε Γκεβάρα. Για μας τους επιστήμονες όμως, έλεγε ο κουβανός ανθρωπολόγος, χρειάζονται αποδείξεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 1995, όταν ο Βολιβιανός απόστρατος Μάριο Βάργας Σαλίνας, που το 1967 ως λοχαγός συμμετείχε στις ενέδρες κατά των ανταρτών στη Βολιβία, έδωσε συνέντευξη στον Τζον Λι Άντερσον για τους New York Times. Εκεί, μεταξύ άλλων, ο Βολιβιανός στρατιωτικός, εκτός από τα γεγονότα της σύλληψης και της δολοφονίας του Τσε, μίλησε και για κάτι άλλο. Η ευθύτητα του Βάργας, έγραψε αργότερα ο δημοσιογράφος Τζον Λι Άντερσον, με όθησε να τον ρωτήσω για το σώμα του Τσε, παρότι δεν περίμενα ειλικρινή απάντηση. Έμεινα έκπληκτος, συνεχίζει ο Τζον Λι Άντερσον, όταν ο Βάργας μου απάντησε πως ήθελε να ξεδιαλύνει το παρελθόν. Είπε πως μετά τη δολοφονία του Τσε και τον ακροτηριασμό του πτώματος, το βράδυ μια ομάδα αξιωματικών στην οποία συμμετείχε και ο Μάριο Βάργας Σαλίνας πέταξαν τα πτώματα του Τσε και των συντρόφων του σε έναν ομαδικό τάφο στο αεροδρόμιο του Βαγιαγράντε στη Βολιβία. Μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, ο Μάριο Βάργας Σαλίνας κρύφτηκε και ο πρόεδρος της Βολιβίας διέψευσε το δημοσίευμα, μιλώντας για μυθεύματα. Όμως ο Τζον Λι Άντερσον φυσικά είχε ηχογραφήσει τη μαρτυρία του Βολιβιανού στρατιωτικού. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι έρευνες. Επί 1,5 χρόνο, Βολιβιανοί στρατιωτικοί και πράκτορες της CIA φρόντιζαν να δίνουν αντιφατικές πληροφορίες στους Αργεντινούς και Κουβανούς ανθρωπολόγους που είχαν αναλάβει την αποστολή να βρουν πού ακριβώς ήταν ο ομαδικός τάφος όπου είχαν ρίξει τον Τζε Γκεβάρα και 7 ακόμη αντάρτες. Άλλος τους έλεγε να σκάψουν στον παλιό διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, άλλος κοντά στο νέο, ενώ οι κάτοικοι του Βαγιαγράντε δεν μιλούσαν, φοβισμένοι ότι αν βρεθεί η σωρός του Τσε, το χωριό τους θα ξαναπέσει στην αφάνεια. Επί 1,5 χρόνο, οι ανθρωπολόγοι έσκαβαν σε μια περιοχή 5.000 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς να βρουν τίποτα. Τέλος, ο δήμαρχος του Βαγιαγράντε, με τη στήριξη των στρατιωτικών, αποφάσισε για τουριστικούς λόγους, όπως είπε, να σταματήσουν οι έρευνες. Η ομάδα των Αργεντινών αποχώρησε, έμειναν οι Κουβανοί και ακολούθησαν πολλά. Πιέσεις, εκλογές στη Βολιβία, απειλές και ποιος ξέρει τι άλλο. Μέχρι που στις 12 Ιουλίου του 1997 το αεροπλάνο των κουβανικών αερογραμμών μετέφερε τη σωρό του Ερνέστο και Βάρα ντε λα Σέρνα στην Κούβα μαζί με τις σωρούς των συντρόφων του. 3 μήνες μετά, τον Οκτώβριο του 1997, ακριβώς 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του, η σωρός του Τσε τοποθετήθηκε στο μαυσολείο της Σάντα Κλάρα, της πόλης που είχε καταλάβει μετά από μάχη ο Τζε Γκεβάρα στις 29 Δεκεμβρίου του 1958, αναγκάζοντας το δικτάτορα Μπατίστα να εγκαταλείψει την Κούβα και οδηγώντας το Φιντέλ Κάστρο στη νίκη. Πολύτιμη πηγή πληροφοριών υπήρξε το ντοκιμαντέρ του Ιταλού Ραφαέλε Μπρουνέτη με τίτλο «Τσε, il corpo e il mito», παραγωγής 2007. Επίσης, η ιστοσελίδα του ελληνικού αρχείου Τσε Γκεβάρα.
μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομμαντάντε Che Guevara. Εσύ που ανάβεις τα αστέρια, τις μνήμης φτιάχνεις το χάρτη και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Che Guevara. Σαν θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν κατάρα, στα στενά της Σάντα Κλάρα το όνειρό σου δοκιμάζεις. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε Che Guevara. Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε Che Guevara. Γίνεται μέρα, η νύχτα σε συλλαβίζει, μυστικά σου ψιθυρίζει. Hasta siempre, comandante. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό